Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου διαφόρων ζητημάτων αποτυπώνεται η πολιτική κατεύθυνση που από τη μια αφορά σε μέτρα κρατικής στήριξης απροκάλυπτα των φαρμακοβιομηχάνων, των επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας και από την άλλη μεριά διατάξεις που αφορούν την προσαρμογή του κράτους και των μηχανισμών του προκειμένου να υλοποιηθούν αποτελεσματικότερα η πολιτική των ελάχιστων παροχών, η πολιτική της ανταποδοτικότητας και ο περιορισμός των δαπανών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση φθηνού προσωπικού, υγειονομικού και λοιπού προσωπικού. Μία πολιτική που εξυπηρετεί το παραπλανητικό αφήγημα της ανάπτυξης για όλους της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, όπως εξάλλου έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τα περιδίκες ανάπτυξης. Δύο αφηγήματα μιας ενιαίας στρατηγικής εξυπηρέτησης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι και σε αυτό το νομοσχέδιο η κατεύθυνσή του όχι μόνο μοιάζει με τα μέτρα που προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά οι όποιες όλο και περισσότερο δυσδιάκριτες διαφορές δεν αναιρούν τον πυρήνα της πολιτικής που προωθούνταν και προωθείται. Έτσι λοιπόν, η βασική διαφορά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης από το προηγούμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το ΝΕΟΔΗ είναι ότι θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Περιεχόμενο, κατεύθυνση, χρηματοδότηση κλπ. Παραμένουν σχεδόν τα ίδια και πριν και τώρα, αφού αποδέχονται και στηρίζουν τους όρους συγκρότησης και λειτουργίας αυτού του οργανισμού, στο πλαίσιο φυσικά της γενικότερης πολιτικής του χώρου της υγείας με τα επιχειρηματικά της χαρακτηριστικά και την εμπορευματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι και ο συγκεκριμένος οργανισμός, ανεξάρτητα του χαρακτήρα του ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίου δικαίου νομικό πρόσωπο, λειτουργήσε και θα λειτουργεί με ενισχυμένους τους ιδιωτικο-οικονομικούς όρους, αφενός προσδεμένος εξάλλου στην αγορά μέσω εταιρικής ευθύνης, των χρηματοδοτήσεων, από την πώληση υπηρεσιών και πάει λέγοντας, και αφετέρου θα αξιοποιείται ως φορές για να ενισχύονται αυτά τα χαρακτηριστικά και στις δημόσιες μονάδες υγείας. Και βέβαια, όταν αυτός ο οργανισμός προγραμματίζεται να λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά και σε ένα γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, δημιουργούνται αντικειμενικά οι συνθήκες για μικρότερες ή μεγαλύτερες εκτροπές, αλλά το πιο βασικό και αρνητικό αποτέλεσμα είναι ότι εντός αυτών των συνθήκων δεν μπορούμε να μιλάμε για λειτουργία και προσφορά ενός τέτοιου οργανισμού που να υπηρετεί την πρόληψη και την αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην υγεία, χωρίς αυτό να σχετίζεται με το επίπεδο και τις ικανότητες βεβαίως των εργαζόμενων στον συγκεκριμένο οργανισμό. Και βέβαια καμία σχέση δεν έχει ο ΕΟΔΗ είτε βαφτιστεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είτε ως δημοσίο δικαίου νομικό πρόσωπο με τη λειτουργία ενός δημόσιου οργανισμού για τη δημόσια υγεία που πρέπει να παίζει το ρόλο του, που πρέπει να στηρίζεται σε επαρκείς κρατικές δομές υγείας σε όλα τα επίπεδα μέσα σε ένα αποκλειστικό κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Οι διατάξεις για τα φάρμακα. Το κατεξοχήν κεφάλαιο στο οποίο αποτυπώνεται ο χαρακτήρας της ανάπτυξης υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και δι' των φαρμακοβιομηχάνων. Από τη μία μεριά έχουμε συνέχιση της πολιτικής ενίσχυσης των φαρμακοβιομηχάνων και της ελεύθερης αγοράς στον κλάδο του φαρμάκου με την αφαίρεση ρυθμίσεων που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ομίλων, καθορισμός χαμηλότερης τιμής, γεγονός που δεν σημαίνει όμως και τη μείωση της ιδιωτικής δαπάνης, αυτό δηλαδή που πληρώνει ή που θα πληρώνει ο κόσμος. Έτσι, ενώ μιλάνε στο άρθρο 21 για παράδειγμα για συμψηφισμό της αυτόματης επιστροφής με τις δαπάνες για την έρευνα ή για αναπτυξιακούς σκοπούς, δίνει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άλλο ένα δώρο στους φαρμακοβιομηχανούς, δείχνοντας ακριβώς το πρόσημο της ανάπτυξης για όλους σε συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών που ασκήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι, πέρα από την υπεραπόσβεση φορολογικά των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών σε επενδυτικά σχέδια, τώρα θα απομειώνονται ισόποσα τα ποσά της αυτόματης επιστροφής. Από την άλλη μεριά, έχουμε συνέχιση της πολιτικής για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών για την υγεία, ώστε να διασφαλίζονται τα λεγόμενα αναπτυξιακά μέτρα, φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων.
Αποκαλυπτικότερο δε το άρθρο 23, όπου προσδιορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης, όπου ο λόγος κόστους αποτελεσματικότητας και η επίπτωση στον προϋπολογισμό δεσπόζουν ως βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των φαρμάκων και την ένταξή τους στον κατάλογο των αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΗ. Και αυτά τα κριτήρια θα προσδιορίζουν το κλινικό όφελος, δηλαδή με γνώμονα την αντιδραστική σύγκριση όχι της αποτελεσματικότητας και των ενδεχόμενων επιπλοκών, αλλά της δαπάνης και της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από τις ασθένειες που αντιμετωπίζονται σε σύγκριση με το κόστος θεραπείας. Ενώ συγχρόνως παραμένει σταθερά ο προσανατολισμός, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, για την αξιοποίηση αντιεπιστημονικών πρωτοκόλων, ώστε να διασφαλίζονται οι περικοπές δαπανών και η τήρηση των κλειστών προϋπολογισμών του ΕΟΠΗ. Και βέβαια, αυτές οι διατάξεις σε μεγάλο βαθμό επαναλαμβάνουν, το είπαμε και στην Επιτροπή, τις διατάξεις του νόμου του 45-12 του 2018 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με επιμέρους βεβαίως τροποποίησης της διαδικασίας ή αν θέλετε και στη σύνθεση επιμέρους επιτροπών. Αλλαγές φυσικά που σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν, αλλά συντελούν στην εμβάθυση του αντιδραστικού άξονα για το λαό μας και στο κομμάτι του φαρμάκου. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για το κάπνισμα, πρόκειται όντως για ένα υπαρκτό πρόβλημα που χρειάζεται αντιμετώπιση. Πρόβλημα σύνθετο, με κοινωνικά και οικονομικά αίτια, αλλά και επίδραση στη δημιουργία προτύπων, λανθασμένων, που αναπαράγονται και προωθούνται από τις αξίες αυτού του συστήματος, ιδιαίτερα της νεολαίας, όπως ότι αποτελεί τρόπο ενηλικίωσης, απόδειξη της ελευθερίας κτλ. Την ίδια στιγμή όμως, φορείς των αντιλήψεων για τις βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα, και σωστά το αναφέρουν, διαχωρίζουν για παράδειγμα τα ναρκωτικά σε σκληρά και μαλακά, εξυγχρονίζοντας μάλιστα την δίθεν επιστημοσύνη τους με τη λεγόμενη μείωση της βλάβης, προωθώντας τη χρήση με εποπτευόμενο τρόπο από το ίδιο το κράτος. Φυσικά δεν κάνουμε συμψηφισμό. Συμφωνούμε με τον περιορισμό των χώρων καπνίσματος, αλλά συγχρόνως και των μέτρων που πρέπει το ίδιο το κράτος να πάρει προκειμένου να στηριχτεί η συνειδητή επιλογή και απόρριψη του καπνίσματος, ιδιαίτερα από την νεολαία. Έτσι, στα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου, κυριαρχεί το στοιχείο το απαγορεύεται των αστυνομικών μέτρων και των προστήμων. Λείπει ή περιορίζεται στο επίπεδο κάποιων προτροπών για διακοπή του καπνίσματος όλο αυτό το επιστημονικό μέρος και οι υποδομές που με ευθύνη του κράτους θα δίνεται η δυνατότητα να συνειδητοποιηθεί το πρόβλημα και να στηριχθεί η ατομική προσπάθεια του καπνιστή να το διακόψει και όχι να επαφείται στην ατομική ευθύνη και με οικονομικό κόστος. Έτσι, για παράδειγμα, το είπαμε και στην Επιτροπή, είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα η αγωγή στα κέντρα διακοπής καπνίσματος των φαρμάκων δηλαδή που αξιοποιούνται δεν καλύπτεται από το κράτος και η οποία αγωγή στοιχίζει στην αρχική τους τουλάχιστον φάση από 250 έως 300 ευρώ το μήνα. Πώς θα δημιουργηθούν οι όροι διακοπής, ένα παράδειγμα, πώς θα δημιουργηθούν οι όροι διακοπής του καπνίσματος σε έναν άνθρωπο που βιώνει την ανεργία, την ανέχεια και μιλάμε για κοινωνικές, οικονομικές αιτίες, παράγοντες που τον σπρώχνουν πολλές φορές να προτιμήσει το τσιγάρο, ακόμα και αν δεν έχει λεφτά να το αγοράσει. Με πρόστιμο θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ή αυτά τα προβλήματα. Όμως, όπως για τον καπνιστή, το κράτος δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα στήριξής του και κυρίως με την αντιμετώπιση των παραγόντων που τον οθούν στο κάπνισμα, με επίπτωση τόσο στον ίδιο όσο και στα παιδιά και στους μη καπνίζοντες, αντίστοιχα και στις οικογένειες που έχουν παιδιά και οι γονείς δεν καπνίζουν. Δεν τους εξασφαλίζει το κράτος, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις, ούτε καν παιδίατρο στις δημόσιες μονάδες υγείας. Παράδειγμα, η ερώτηση που καταθέσαμε αναβλήθηκε λόγω συζήτησης του νομοσχεδίου, ένα παράδειγμα στα χιλιάδες παραδείγματα, η παιδιατρική κλινική, τα προβλήματα δηλαδή λόγω των ελλείψεων της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, που δεν λειτουργεί 15 μέρες το μήνα πλέον. Βέβαια, η ενασχόληση της κυβέρνησης με το ζήτημα του καπνίσματος δεν αποτελεί και καμία πρωτοτυπία. Η βάση της βρίσκεται στις ίδιες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει εκτιμήσει την επιβάρυνση των προϋπολογισμών από τον καρκίνο, λόγω και του καπνίσματος, των χαμένων εργατορών, λόγω των προβλημάτων υγείας, τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη ακριβώς αυτού που λέμε της καπιταλιστικής οικονομίας. Από αυτή τη σκοπιά ενδιαφέρεται για το πρόβλημα και επιδιώκει να το περιορίσει κυρίως στη βάση της ατομικής ευθύνης, διότι αυτό αντιστοιχεί στη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κυβερνήσεων φυσικά, σε μέτρα δηλαδή που να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ζήτημα είναι η ατομική προσπάθεια, κατά τη γνώμη μας, η ατομική προσπάθεια για τη διακοπή του καπνίσματος, την ατροφοδοτικευτική περίδραση κτλ. Να ενταχθεί στο συλλογικό μαζικό αγώνα και διεκδίκηση για όλα όσα απαιτούνται και θα προάγουν καθολικά το επίπεδο υγείας και ζωής του λαού. Κάτι το οποίο ούτε η σημερινή κυβέρνηση, παρά τις διακηρύξεις της, με την πολιτική της μπορεί να διασφαλίσει στο λαό. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για το ΕΚΠ και το ΕΚΑΒ, είναι διατάξεις διαρθρωτικού χαρακτήρα, που ακόμα και αν βελτιωθούν ζητήματα σε σχέση με την επιτελικότητα και το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δεν πρόκειται να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για τις ανάγκες του λαού, τόσο στην επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα, όσο και στη δημόσια νοσοκομιακή περίθαλψη. Και αυτό διότι, πρώτον, η πολιτική της κυβέρνησης εναρμονίζεται με τους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που προϋποθέτουν την υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, την εφαρμογή πάση θυσία των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων, που έχουν ως αποτέλεσμα τις τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές, το προσωπικό, τον εξοπλισμό, το ΕΚΑΒ, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στα νοσοκομεία κατ' επέκταση, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και ακριβώς λόγω αυτής της ανάπτυξης, τα όποια επιτελικά σχέδια θα βελτιώνονται, αλλά στην εφαρμογή θα αποτελούν κενό γράμμα. Αυτό άλλωστε ήταν και το κύριο πρόβλημα που αναδείχθηκε από την πολιτική και της προηγούμενης κυβέρνησης. Δηλαδή η ανάθεση του επιχειρησιακού ελέγχου ικανότητας των δημόσιων νοσοκομείων στο ΕΚΑΒ αναφορικά με τις εφημερίες και τις ΜΕΘ. Σημαίνει ανάπτυξη παράλληλα των απαιτούμενων υποδομών, των εξοπλισμών τους και της τελέχωσής τους. Όταν όλα αυτά λοιπόν είναι αντίθετα στην πολιτική των περικοπών των κοινωνικών λαϊκών αναγκών, δεν απαντιέται αυτό. Τουλάχιστον από τη μεριά της κυβέρνησης. Τρίτον, στις διατάξεις έντονο είναι το στοιχείο της προσαρμογής και της κατεύθυνσης της οργάνωσης στο επίπεδο του Υπουργείου και του ΕΚΑΒ στις λεγόμενες έκτακτες καταστάσεις. Σε όλο το φάσμα της λεγόμενης πολιτικής προστασίας. Μαζικές καταστροφές, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, επιδημίες κλπ. Πρέπει να υπάρχει προετοιμασία. Φυσικά και πρέπει. Σχεδιασμός φυσικά, υλικοτεχνική υποδομή κτλ. Τα οποία σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο όλα αυτά θα έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην προάσπιση των λαϊκών αναγκών σε όλους αυτούς τους τομείς που προανέφερα. Και αυτό το λέμε διότι το κράτος δεν είναι ουδέτερο και ανεξάρτητο από την πολιτική ανάπτυξη υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι βαθιά ταξικό, που σημαίνει πως η πολιτική προστασία δεν ταυτίζεται ούτε έχει προτεραιότητα τη λαϊκή προστασία. Γιατί με συγχωρείτε, αν την είχε, και αυτό δεν αφορά τη θητεία μιας κυβέρνησης. Δεν θα υπήρχαν, για παράδειγμα, ούτε οι νεκροί στο μάτι, ούτε τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες των μονάδων υγείας σε μια τέτοιου τύπου περίοδο έκτακτης μαζικής ανάγκης, καταστροφής, όπως θέλετε πείτε το. Όπως δεν θα ήταν, για παράδειγμα, ζητούμενο ένα νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο. Ούτε ενδεχομένως, όπως γνωρίζετε όλοι, δεν θα συνέβαινε και το τελευταίο τραγικό συμβάν με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της γιατί δεν λειτουργεί η καρδιοχειρουργική στην Πάτρα. Πέραν αυτών όμως, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα αστικά κόμματα είναι εκτεθειμένα απέναντι στο λαό και την προστασία του από έκτακτες καταστάσεις, αφού πρωτοστατούν ώστε η χώρα να μπει πιο βαθιά στο βούρκο των υπεραλληλιστικών ανταγωνισμών. Δίνουν τα πάντα προκειμένου να πάρουν μέρος στο πλιάτσικο η ελληνική επιχειρηματική όμιλη, όταν μαζί με τα πακέτα των αντιλαϊκών μέτρων εκθέτουν το λαό σε σοβαρούς κινδύνους και άλλα. Γεγονός που αποτελεί τουλάχιστον υποκρισία να επιχειρείται να μεταφραστεί αυτή η πολιτική και τα μέτρα υπέρ της λαϊκής προστασίας. Γιατί αντικειμενικά ο σχεδιασμός και η προσαρμογή του κρατικού μηχανισμού έχει ως προτεραιότητα και ιεράρχηση την υπεράσπιση αυτής της πολιτικής. Γεγονός που περιλαμβάνει και την προσαρμογή του συστήματος υγείας και τον κρίσιμο τομέα κατ' επέκταση της επίγουσας ιατρικής. Θα αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου λίγο χρόνο, δείξτε μια ανοχή, σε μερικά άρθρα από τις λοιπές διατάξεις στο τέλος του νομοσχεδίου. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το άρθρο 28, εμείς υποστηρίζουμε την εξόφληση των οφειλόμενων από τα νοσοκομεία με την αντίστοιχη χρηματοδότηση από τον κρατικό μας προϋπολογισμό. Γεγονός που δεν διασφαλίζεται από τη συγκεκριμένη διάταξη. Όμως, δείτε, το βάλαμε και στην Επιτροπή.
ενώ η διάταξη αναφέρεται σε μια εξόφληση λόγω παρατυπιών, απαιτεί από τους προμηθευτές μόνο την προσκόμιση του τιμολογίου. Έτσι, ακόμα και οι αρνητικές προϋποθέσεις που αναφέρονται μέσα στο άρθρο για την εξόφληση, που τίθεται δηλαδή στη διάταξη, αυτές θα πιστοποιούνται ότι δεν υπάρχουν απλά με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. Κατά τα άλλα, τόσο η Νέα Δημοκρατία όπως και τα άλλα κόμματα όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση εγείρουν ζητήματα σκανδάλων, παρατυπιών και άλλα πολλά. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 37 για το επικουρικό προσωπικό, η θέσπιση δηλαδή θεσπίζει τον τρόπο δημιουργίας της δεξαμενής, περίφημης δεξαμενής υποψηφίων εργαζομένων πλην ιατρών, από την οποία θα επιλέγονται για να εργαστούν αντίστοιχα ανάλογα ως επικουρικοί εργαζόμενοι. Πρόκειται για αντιγραφή προηγούμενων αντίστοιχων νόμων που καθιερώνουν και διευρύνουν τον αριθμό των προσωρινά εργαζόμενων με ακόμα πιο μειωμένα δικαιώματα και αμοιβές. Προσωπικού που εναλλάσσεται μεταξύ προσωρινής εργασίας και ανεργίας, εξασφαλίζοντας για το κράτος και τον προϋπολογισμό του φυσικά ότι δεν θα κοστίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι, αφού θα αμείβονται από τα έσοδα των δημόσιων μονάδων υγείας, από την πώληση δηλαδή των υπηρεσιών, των εργασιών τους, στους ασθενείς και στα ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς θεωρούμε ότι, και έτσι είναι στην πραγματικότητα, ότι αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτουν μόνιμες ανάγκες των μονάδων υγείας και οι κατά τα άλλα κατά καιρούς κοκορομαχίες μεταξύ των κομμάτων, των άλλων αστικών κομμάτων, όταν πρόκειται για την προαγωγή αντιλαϊκών πολιτικών, μετατρέπονται σε γαλήνια οικογενειακή συνέβρεση και συνένεση. Γιατί τι άλλο σημαίνει το καθεστώς, για παράδειγμα, της επικουρικότητας και μάλιστα με καρμπών επιχειρημάτων, εφαρμόστηκε και υποστηρίζεται και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως από το ΚΙΝΑΛ που κατέχει το copyright του μέτρου. Τα προβλήματα όμως ή αν θέλετε το πρόβλημα των ασθενών και των υγειονομικών δεν είναι η ισοτιμία στην ανεργία και στην προσωρινή εργασία με τους καταλόγους, τις δεξαμενές απασχολήσιμων. Εμείς διεκδικούμε και ως κόμμα και μέσα στο κίνημα την μετατροπή όλων αυτών των ελαστικών σχέσεων εργασίας, των επικουρικών και πάει λέγοντας, στη βάση της μόνιμης και πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και βεβαίως της κατάργησης όλων των μορφών των ελαστικών μορφών εργασίας. Με αυτά, κύριε Πρόεδρε, και στη βάση όλων των ανωτέρων, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής. Φυσικά υπάρχουν κάποιες διατάξεις τις οποίες θα ψηφίσουμε και άλλες θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και προφανώς θα έχουμε και το δυνατότητα για δευτερολογία, γιατί έχουμε και τις τροπολογίες.